Καλώς ήρθατε στο Temeno Lab, που είναι η καινούργια μου δραστηριότητα. Είναι το νέο μου παιδί. Εδώ και 5 μήνες είμαστε κοντά στο κοινό, μέσω της online πώλησης. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Αλλάξαμε κανάλι και εμείς, από ό,τι βλέπεις. Φύγανε τα παλιά κανάλια, φύγανε τα παλιά contact και ήρθανε τα καινούργια, τα λουσάτα, τα διεθνή. Γιατί ήδη πουλάμε στο εξωτερικό, είμαστε ευτυχισμένοι γι' αυτό. Μας παίρνει πολύ χρόνο, γι' αυτό το λόγο έχουμε απουσιάσει και από άλλες δραστηριότητες και χαιρόμαστε να σας έχουμε κοντά μας. Είχαμε αυτή την περίοδο την αποχώρηση της Βίκης Καγιά από το Star Channel. Α, έγινε αποχώρηση. Ναι, τελικά. Δεν θα συνεχίσει η Καγιά. Αυτό λέγεται αποκόλληση, γιατί ήταν κολλητή με το κανάλι, οπότε αυτό λέγεται αποκόλληση, δεν λέγεται αποχώρηση. Και όλοι αναρωτιούνται ποιος θα παρουσιάσει το Shopping Star την επόμενη σεζόν. Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί χωρίς το Shopping Star δεν μπορώ να πω στις θείες μου, στις ξαντέρφες μου, στις εκείνες που είναι ξενιτεμένες, τι πρέπει να βάλουνε, πώς πρέπει να το βάλουνε. Εσύ θα μπορούσες να παρουσιάσεις μια τέτοια εκπομπή. Εγώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή από το λίγο που έχω δει, γιατί έπρεπε να ξαναεπαναπροσδιορίσω τη σκέψη μου, και αυτό που αισθάνομαι για τη Βίκη Καγιά, την οποία τη θεωρώ ένα εργαλείο που έχει κάνει και τα λάθη της, που δεν φταίει αυτή, τα έχει κάνει ο σταθμός. Δηλαδή, το να την βάλει στο Dancing with the Stars, από εκεί που έπαιρνε ένα 30-40% τηλεθέαση σε ένα πρόγραμμα, ήταν λάθος. Δεν πηγαίνει να τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, κάνει Open Star, κάνει Dancing with the Stars, κάνει GNTM. Όλο αυτό το πράγμα βάζει ένα κομφούζιο ακόμα και στον πιο καλοπροαίρετο. Άρα η απάντησή μου είναι ότι δεν θα ήμουν χρήσιμο σε μια εκπομπή μόδας με τα στάνταρ που θεωρούν τα κανάλια ότι πρέπει να έχουν σήμερα. Πάντα δίνεις το στίγμα σου όπου και να βρίσκεσαι και το είχες δώσει και στο My Style Rocks ως κριτής. Τα παιδιά μεμονωμένα τα αγαπώ, τους κριτές, συνδυαστικά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν ξέρει ο ένας τι λέει ο άλλος κτλ. Δεν έχω καμία συνοχή. Δηλαδή, ακόμη και ο Στέλιος που είναι ο αγαπημένος μου, προχτές λέγανε κάτι και κάτι τάματα κτλ. Και λέω, παιδιά, καθόμαστε μία ώρα να μιλήσουμε για τάματα όταν ο Γκοτιέ, ο Γκαλιάνο, οι πάντες, η Δάφνη Βαλέντε δική μας έχει κάνει με το θέμα εκκλησία, εκκλησιαστικά κτλ. Να λες τώρα, δηλαδή χάνουν το χρόνο τους στο να λένε μία παρατήρηση για να κάνουν να κλαίνε όλες και να γίνει το κοντινό, προκειμένου να πούνε κάτι για τη μόδα. Εγώ ντρέπομαι σαν άνθρωπος της μόδας να ακούω. Να ασχολούνται τόσο πολύ για μια ίντριγκα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χαίρομαι για τα παιδιά να βγάζουν ροκάματα, να πηγαίνουν καλά. Αλλά το να χάνουν τις γνώσεις που μπορεί αρχικά να έχουν για να μπουν σε ένα compromising που λέγεται τηλεθέαση με έναν άλλο τρόπο, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή, μερικές φορές μου γυρίζει πίσω το θέμα Ανίτα Πάνια και παρατράγουδα. Τον Αλέξη Γεωργούλη, εσύ τον έχεις γνωρίσει? Βεβαίως, ήταν και πελάτης μου, γιατί είχε το κατάστημα στη Λάριζα, πηγαίναν πολύ καλά μαζί, ήταν ένας καλός επιχειρηματίας, δεν είχα. Και ένα παιδί που ψαχνόταν συνέχεια. Δεν ξέρω ποιο τι να πω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει στην κοινωνία? Και απ' την άλλη, η υπερέκθεση αυτή ενός τέτοιου πράγματος με θορυβεί πάρα πολύ, γιατί κάνει τον κόσμο να ξυπνάει μέσα του ίσως μια κακία. Γιατί δεν υπάρχει μια αγάπη. Δηλαδή, δεν έχεις δει να φιλούνται 15 ώρες κάποιοι μέσα στην τηλεόραση, μέσα σε μια μέρα. Βλέπεις ποιοι σκοτώσανε, γιατί κάνανε. Είναι τρελό. Προτάσεις τηλεοπτικές έχεις? Προτάσεις τηλεοπτικές έχω καθημερινά, όμως σας λέω ότι θα συμμετάσχω σε ένα σύριαλ στην ΕΡΤ που λέγεται Σύρματα.